Ας σας δώσω ένα νέο λοιπόν. Έτσι για να διασκεδάσουμε λίγο, γιατί ήταν και δύσκολη μέρα σήμερα. Και πρέπει να πάμε και στις δουλειές μας μόλις λήξει η στάση. Όσοι δουλεύουμε, το 1% από εμάς, 2% περίπου. Σας πω όμως κάτι έτσι για να χαριτολογήσουμε. Όταν ξεκίνησε ο γραμματέας της Ομοσπονδίας να βάζει τα ζητήματα, τα οποία αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε συναποφασίσει, αυτά τα αιτήματά μας, λοιπόν αυτές οι διεκδικήσεις. Όταν ξεκίνησε να λέει ότι τι θα γίνει, θα απαγορέψετε τις απολύσεις ή θα αφήσετε τις απολύσεις ελεύθερες να απολύουν όλο τον κόσμο. Τρόμαξε, συνάδελφε. Τι είναι αυτά που λέτε, λέει, τις απολύσεις θα απαγορέψουμε. Είναι δυνατόν να απαγορευτούν οι απολύσεις? Τρόμαξε, νόμισε ότι εδώ θα του θέσει κανένας κανένα αίτημα να μην ξαναγίνουν απολύσεις. Βεβαίως εμείς ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι αίτημα. Εμείς ξέρουμε πώς θα απαλλαγούμε από τις απολύσεις. Όταν απαλλαγούμε, από τα αφεντικά θα απαλλαγούμε και από τις απολύσεις. Αλλά εδώ φοβήθηκε. Επί της ουσίας όμως, απάντησε το εξής. Ότι μέχρι, λέει, να ανοίξει ο τουρισμός, εκεί στις αρχές, στα μέσα του Μάη, θα σας ανακοινώσουμε τα μέτρα. Και όταν του είπαμε, ναι ωραία, αλλά εμείς τώρα τι θα πούμε κάτω στον κόσμο? Α, περιμένουμε πότε θα αυτό? Πες μας τουλάχιστον ότι θα είναι μια από τα ίδια τα περσινά. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Λοιπόν, εμένα προσωπικά με έπηκε κακόπιστο, συνάδελφε. Είμαι κακόπιστος που δεν έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που θα στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων. Συνάδελφοι, το έσχος δεν είναι αυτό που λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργού και η κυβέρνηση. Αυτή τη δουλειά τους μια χαρά την κάνουνε. Εξαγγείλανε μόλις πριν λίγες μέρες καινούργια πακέτα, επενδυτικά προγράμματα. Αυτό είναι το χαΐρι τους. Αυτός είναι ο καημός τους. Αυτή είναι η προσοχή τους προς τα εκεί. Προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, προς τα μονοπόλια. Ούτε στο μικρό, πώς το λένε, έμπορα. Ούτε στο μικρό, με αυτό που είχε ένα-δυο δωμάτια. Ούτε και στους εργαζόμενους του κλάδου. Αυτό είναι βέβαιο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και βεβαίως δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και οι άλλοι. Όποιος κι αν έχει σκεφτεί να πει μια κουβέντα για τους εργάτες του τουρισμού, από αυτούς που έχουν κυβερνήσει, τη λένε αυτή τη κουβέντα με το να επιδοτήσουμε, λέει, τα αφεντικά για να πάρει και κανένας εργάτης κανένα φράγκο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μας περιμένει φέτος. Μπορεί και χειρότερα από πέρσι. Μπορεί και χειρότερα, συνάδελφοι. Και πολύ φοβόμαστε, και είναι κοινή μας διαπίστωση αυτή, ότι πάλι θα γύρουν ζήτημα για το ποιος έχει κάνει και ποιος δεν έχει κάνει αίτηση επαναπρόσληψης. Για να περάσουν μόνο από την, πώς να το πω, από τη βελόνα, από την τρύπα της βελόνας, ελάχιστοι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και τους άλλους να τους έχουν, πώς να το πω, όποτε γουστάρουν, όσο γουστάρουν, και άντε στα αζήτητα. Λοιπόν, για μας ένα είναι το ζητούμενο τώρα. Γιατί τώρα πάμε στα γεμάτα. Τώρα δεν έχουμε ούτε συμβολικά, κινητοποιήσεις συμβολικές, ούτε τέτοια πράγματα. Τώρα θα πάμε στα γεμάτα. Τώρα λοιπόν την Πρωτομαγιά στις 6 του μηνός θα είμαστε στο Σύνταγμα με αποφάσεις του εργατικού μας κέντρου εδώ στην Αττική και του συνδικάτου μας και των επιχειρησιακών σωματείων και μετά στα μαγαζιά τους, συνάδελφοι. Γιατί ο πόνος τους δεν είναι εδώ μπροστά στο Υπουργείο. Είναι στα μαγαζιά τους, στις μεγάλες επιχειρήσεις, στα μεγάλα ξενοδοχεία, στις μεγάλες επισητιστικές αλυσίδες. Εκεί θα είναι το ραντεβού μας από εδώ και πέρα και γι' αυτό πρέπει να οπλιστούμε με θυμό, οργή, κουράγιο, σύνεση και πάνω απ' όλα οργανωμένοι και πειθαρχημένοι. Υγιείς, όμως πάνω απ' όλα για να μπορούμε να αγωνιστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους.